Καλημερίζω αμέσως την συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την κυρία Μαρία Κοζηράκη. Κυρία Κοζηράκη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Έλεγα στους ακροατές νωρίτερα ότι θέλω τη γνώμη σας για όλη αυτή την συζήτηση που διεξάγεται το τελευταίο διάστημα. Δυστυχώς, υπό το φόντο βέβαια της φωνικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική. Μια συζήτηση που διεξάγεται έντονα, αν δεν κάνω λάθος, και στην Κρήτη. Δηλαδή, ποιος έχει την ευθύνη γιατί, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι πολίτες, πόσο έτοιμες είναι οι υπηρεσίες και οι φορείς να ανταπεξέλθουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Θέλω λίγο τη γνώμη σας, γιατί έλεγα και στους ακροατές νωρίτερα ότι επικαλούμε και την επιστημονική σας ιδιότητα, κυρία Κοζηράκη, και θέλω τη γνώμη σας επ' αυτών. Καταρχάς, σας φαντάζομαι δεν πέσατε από τα σύννεφα, μιλώντας για αυθαίρετη δόμηση στην Ελλάδα και την Κρήτη. Όχι, βέβαια. Προφανώς. Όχι, βέβαια. Αυτή η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί, δεν έχει αλλάξει, δεν έγινε κάτι διαφορετικό τώρα. Είμαστε ακριβώς εκεί που βρισκόμαστε, νομίζω. Δυστυχώς. Εντελώς απροετοίμαστοι, αρκετά ασυντόνιστοι και με μια αυξανόμενη κάθε φορά τάση για καταπάτηση και αυθαιρεσία. Μου τα είπατε κατευθείαν μέσα σε τρεις γραμμές, όπως το συνηθίζετε, κυρία Κοζηράκη. Από εδώ και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχάς, πώς κρίνετε τις πρώτες αυτές εξαγγελίες, τις έστω λίγο βιαστικές, το λέω εγώ, καταλαβαίνετε, υπό την πίεση του χρόνου, το εννοώ καταρχάς της κυβέρνησης. Περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό να τον ακούσουμε σήμερα, τι θα πει για θέματα πολιτικής προστασίας. Πώς βλέπετε αυτές τις πρώτες κινήσεις? Οι πρώτες κινήσεις έρχονται με αφορμή αυτό που συνέβη τελευταία τραγωδία. Να λύσουν γρήγορα κάποιες βασικές παθογένειες στο θέμα των κατεδαφίσεων. Τι εννοώ? Ότι η διαδικασία των κατεδαφίσεων δεν αλλάζει ουσιαστικά ως προς την εκτέλεσή τους. Απλώς πάνε με νόμο να λύσουν δύο βασικά προβλήματα που υπήρχαν. Το ένα βέβαια ήταν η έλλειψη χρηματοδοτήσεων. Mm. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο περιβάλλον και την πολιτική προστασία, και αυτό μεταφράζεται σε χρήματα. Για να συμβεί αυτό, δεν μπορούμε μόνο με θεωρίες να το κάνουμε αυτό και με λόγια. Και κατά δεύτερον, να λύσουμε λίγο το θέμα της μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης σε σχέση με αυτά. Δηλαδή, κάποιος πολίτης μπορεί να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια και να τραβήξει το θέμα αυτό για πολλά για χρόνια, οπότε ουσιαστικά να μην εκτελείται τίποτα. Ναι. Άρα λοιπόν, να εκτιμήσω ότι σαν πρώτες κινήσεις, έστω και υπό το βάρος βέβαια της τραγωδίας, εκτιμάτε ότι θα βοηθήσουν λίγο να ξεμπλοκάρουν εν πρώτης μερικά πράγματα, και να εκτιμήσω επίσης ότι είστε της άποψης ότι πρέπει επιτέλους να έχουμε ένα μακρόπνο σχεδιασμό σε αυτή εδώ τη χώρα για όλα αυτά τα θέματα που τα έχουμε διαχρονικά ως πληγές στην πλάτη μας? Όσον αφορά τις κατεδαφίσεις, έτσι, μιλάμε ότι πρέπει να έχουμε ένα απρόσκοπτο σχεδιασμό. Δηλαδή, ένα σχεδιασμό ο οποίος δεν θα σταματάει και θα ξεκινάει η καταβούληση ανάλογα με το αν έχουμε χρήματα, ανάλογα με το πόσο μακροχρόνιες είναι οι δικαστικές διαδικασίες και διαμάχες. Mm. Αυτό βλέπω και σε επαφή που είχα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος πολύ έντονα αυτή τη βδομάδα, ότι πραγματικά έχουν εντοπίσει και πάνε να λύσουν τα δύο αυτά πολύ βασικά θέματα και να τα εκτελέσουν άμεσα. Mm. Νομίζω ότι αν αυτά τα θέματα λυθούν, θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε τις καταδαφίσεις που οφείλουμε να κάνουμε, γιατί είδαμε ότι αυτό το πράγμα είναι άμεση συνάρτηση με την πολιτική προστασία. Προφανώς. Δηλαδή, μέχρι τώρα λέγαμε οι καταδαφίσεις. Κάποιος καταπατάει το δημόσιο χώρο. Σαν Έλληνες έχουμε πολύ έντονο το αίσθημα της ιδιωτικότητας και της ιδιοκτησίας, πάρα πολύ έντονο, αγνώντας το δημόσιο χώρο. Είδαμε λοιπόν εδώ τη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, αυτό το πράγμα απέβη μοιραίο, απέβη τραγικό. Ουσιαστικά για την πολιτική προστασία, για το πού οδήγησε. Οπότε υπό αυτό το φως πλέον πρέπει να δούμε αυτά τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και το διαφορετικό έχει να κάνει λίγο πιο γρήγορα και πιο άμεσα. Λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο άμεσα. Αυτό σημαίνει, γιατί διαβάσαμε την προηγούμενη, την περασμένη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, για τα πρωτόκολλα κατεδάφισης που υπάρχουν και στα συρτάρια της αποκεντρωμένης διοίκησης. Μιλώ για την έλλειψη χρηματοδότησης που το θέσατε ήδη το θέμα. Ότι δυστυχώς, αν δεν υπάρχουν χρήματα, δεν κινείται τίποτα μεταξύ των άλλων. Ίσχυε αυτό ότι στην αποκεντρωμένη υπάρχουν, έχουν φτάσει πρωτόκολλα κατεδάφιση, αλλά δεν μπορούν να εκτελεστούν? Είναι πολλά. Σε κάθε αποκεντρωμένη και στην Κρήτη συγκεκριμένη υπάρχουν περίπου 300 πρωτόκολλα κατεδάφιση. Αυτό αφορούν όλα τα αυθαίρετα και τις καταπατήσεις εκτός πολεοδομικού ιστού. Ναι. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο εντός των οικισμών. Είναι πολλά. Είναι αυτά που είπα πριν, ότι ξεκινάνε οι κατεδαφίσεις και σταματάνε γιατί δεν έχουμε χρηματοδότηση. Έχουμε αιτηθεί από τέλος του Δεκέμβρη του 2017 που σταματήσαμε, γιατί δεν είχαμε χρήματα στο Πράσινο Ταμείο κάποιες χρηματοδοτήσεις και δεν είχαμε ανταπόκριση. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα τα βλέπουν διαφορετικά. Έχει ενεργοποιηθεί το Πράσινο Ταμείο να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αποκεντρωμένων, έτσι ώστε να ανοίξουν νέες εργολαβίες και με πολύ ευνοϊκούς όρους, με απευθείας αναθέσεις και παράταση
των εργολαβιών που έχουμε μέχρι που έχουμε διαδικασίες τώρα. Και επίσης το κομμάτι των δικαστικών, της δικαστικής διαμάχης. Συνεχίζουμε να το λέω. Έχουμε περιπτώσεις όπου αιτήματα αναστολής εκτέλεσης, αναστολή εκτέλεσης μιας απόφασης, που κανονικά θα έπρεπε να εξετάζονται μέσα σε 1 με 2 μήνες, δεν είναι η ακύρωση η προσφυγή, περνάει οκτάμινο, ένας χρόνος για να εξεταστούν. Οπότε είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει, βρίσκεται στον αέρα και συνεχίζει να είναι εκεί για πάντα. Για πάντα, σχεδόν για πάντα. Έχετε δίκιο. Είναι η κλασική ιστορία αυτής της χώρας, νομίζω αυτό. Ναι, όταν η δικαιοσύνη καθυστερεί, καταλαβαίνω βέβαια τα προβλήματα είναι αυτά που έχει όλος ο δημόσιος τομέας, αλλά όταν καθυστερεί η δικαιοσύνη, σαν να μην υπάρχει, έτσι δεν είναι. Δυστυχώς, βεβαίως. Και αν μη τι άλλο, σε ένα κράτος δικαίου οφείλει να επιταχύνει αυτές τις διαδικασίες, ενώ σε σχέση με τα της δικαιοσύνης. Κυρία Κοζηράκη, εδώ στην Κρήτη, πόσο έντονο είναι το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης, της καταπάτησης αιγιαλών, της μη, πώς να το πω, της μη πρόσβασης στις θάλασσές μας, πόσο έντονο είναι και τι, και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι θα μου απαντήσετε ευθέως, εάν θεωρείτε ότι μετά, με αφορμή την τραγωδία αυτή της Ανατολικής Αττικής, αν είμαστε εδώ έτοιμοι και στην Κρήτη να συζητήσουμε ανοιχτά το θέμα και, εν πάση περιπτώσει, να δράσουμε κιόλας. Είναι μεγάλη αυθαιρεσία και εδώ. Κυρίως στα βόρεια παράλια, εκεί που είναι μεγάλη αξία της γης, εκεί που ο τουρισμός είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, εκεί που υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και μεγάλες κατοικίες και χώροι εστίασης, εκεί το πρόβλημα είναι μεγάλο. Έχουμε αποκλεισμούς δηλαδή παραλίας και χώρου πρόσβασης. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση εμείς θα πάμε με τη λίστα. Αυτά τα αυθαίρετα που είπαμε πριν ότι είναι περίπου 300 έχουν ιεραρχηθεί με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή? Όχι μόνο με την παλαιότητα, αλλά και με τη σημαντικότητα. Α, και με τη σημαντικότητα. Υπάρχουν αυθαίρετα στα οποία έχει επέμβει ο εισαγγελέας, οι επιθεωρητές ελεγκτές περιβάλλοντος. Ανεβαίνουν προς τα πάνω. Εμείς κάθε φορά πηγαίνουμε και λειτουργούμε βάσει αυτής της λίστας. Mm-hmm. Κυρίως αυτά είναι στον Αιγιαλό και στην παραλία, είναι στα βόρεια παράλια κυρίως και έχουμε πολύ μεγάλους αριθμούς στον νομό Λασιθίου. Μάλιστα. Άρα εικάζω ότι μιλάμε και για ξενοδοχειακές μονάδες, για καταλήμματα. Για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Για δόμηση πάνω στην παραλία, ακόμα και πάνω στη θάλασσα, για αποκλεισμούς πρόσβασης στον Αιγιαλό, τα οποία θα πρέπει να λυθούν. Θα πρέπει να λυθούν και εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να το δούμε να υλοποιείται αυτό να υλοποιούνται, να γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις κατεδάφισης και άμεσα, με την έννοια εννοώ ότι ξεκολλάνε από ό,τι μου είπατε ήδη και η διαδικασία στο Πράσινο Ταμείο για τις χρηματοδοτήσεις και τις απευθείας αναθέσεις. Ναι, το Πράσινο Ταμείο είχε συγκεκριμένα τελευταία είχε αιτήματα βάσει προκήρυξης που είχε βγει από τους επιθεωρητές ελεγκτές περιβάλλοντος και στα οποία είχαν τηθεί τρεις αποκεντρωμένες. Μία ήταν η Κρήτη, με συγκεκριμένα αιτήματα και συγκεκριμένα ποσά. Αυτά πήγαν το Μάρτιο του 2018, τα αιτήματα διαβιβάστηκαν στο Πράσινο Ταμείο. Τώρα νομίζω με δυστυχώς την αφορμή που συνέβη πριν λίγες μέρες, έχουν ενεργοποιηθεί έτσι ώστε να δοθούν τα λεφτά. Θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται και να γίνονται στην Κρήτη άμεσα. Μάλιστα. Είστε πολύ ξεκάθαροι και σαφείς και έρχομαι λίγο και στο θέμα αυτό που συζητάμε, γιατί και εμείς εδώ έχουμε πυρκαγιές. Δυστυχώς είχαμε τελευταία τις δύο μεγάλες φωτιές στις Βρύσες από Κορώνου και στον Κακόπετρο και έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για το τι κάνουμε ενώ ψηφθινοπόρου, χειμώνα, αντεπλημμυρικά έργα. Καλά, δεν το συζητώ τώρα για την πόλη του Ηρακλείου που είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση. Γενικά συζητάμε θέματα πολιτικής προστασίας, θέματα θωράκισης, πρόληψης και το πώς θα όντως θα θωρακιστούμε καλύτερο ενώ φθινοπόρου. Μπορούμε να την κάνουμε, ενώ μάλλον όχι μπορούμε, προφανώς μπορούμε, έχουμε τη διάθεση να την κάνουμε σοβαρά εδώ αυτή τη συζήτηση στην Κρήτη. Το λέω γιατί φαντάζομαι ή εν πάση περιπτώσει εκτιμώ ή θα ήθελα να δω, το λέω πολλές μέρες τώρα κυρία Κοζηράκη, μια ευρεία σύσκεψη βρεβαιδί μου στην Κρήτη, δεν ξέρω αν θα είναι υπό εσάς, υπό τον Σταύρο Αρναουτάκη, με όλους τους ανθρώπους που εμπλέκονται, με επιστήμονες που μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και απόψεις για να δούμε πώς σχεδιάζουμε το μέλλον, όχι μόνο το άμεσο μέλλον. Μπορούμε, θα την κάνουμε σοβαρά αυτή τη συζήτηση εδώ στην Κρήτη? Σήμερα λίγο αργότερα έχω συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας. Τον κύριο Λονταράκη. Ναι, ο κάθε φορέας και η κάθε υπηρεσία έχουν σαφείς αρμοδιότητες και βρίσκονται σε ένα καλό στάδιο ετοιμότητας, αλλά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης απαιτείται ένας πολύ πολύ καλός συντονισμός. Απαιτείται μια συνεργασία και να ξέρει ο καθένας ακριβώς τι έχει να κάνει. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχω μπροστά μου εγώ για τώρα είναι το κομμάτι ότι χρειαζόμαστε να έχουμε σχέδια εκένωσης τώρα στους χώρους όπου συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος. Ναι.
τώρα. Αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή και έχω μπροστά μου για αυτή την περίοδο ουσιαστικά. Και θα επιδιώξω να κάνω αυτό. Δηλαδή πρέπει να ενεργοποιηθούμε και να κάνουμε πράξη αυτό που μπορούμε τώρα. Δεν μπορούμε τώρα να συζητάμε για πάντα για τα αντιπλημμυρικά έργα και τα ρέματα. Έχετε δίκιο. Ουσιαστικά. Αλλά αυτό το θέμα που έχω εγώ σαν φορέας τώρα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο είναι περιοχές που μπορούν να ξεσπάσουν πυρκαγιές, όπως είναι το Βάιο, όπως είναι η Πρέβελη, όπως είναι άλλες περιοχές, πώς θα απομακρυνθεί, όπως είναι η Σαμαριά, πώς θα απομακρυνθεί ο κόσμος. Πώς θα, ακριβώς με βήματα, με στάδια, τι κάνει ακριβώς ο καθένας σε κάθε λεπτό. Έτσι ώστε να απομακρύνουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν γίνεται γρηγορότερα. Αυτό είναι αυτό που έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Το θεωρώ ότι είναι μεγάλο βάρος και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τώρα και αυτό θα βάλω μπροστά για τους επόμενους μήνες όπου έχουμε ακόμα πολύ τουρισμό και πολύ επισκεψιμότητα. Να υποψιαστώ ότι δεν υπάρχουν αυτή την ώρα σχέδια και ένωσης για αυτά τα μέρη της Κρήτης. Ξέρει ο καθένας τι πρέπει να κάνει, αν πάει η δασική υπηρεσία, αν πάει η πυροσβεστική, αν πάει η αστυνομία. Μεταξύ τους δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν ακριβώς, γιατί είδαμε ότι ο καθένας πρέπει να ξέρει ακριβώς το κάθε λεπτό. Προφανώς, που πρέπει να ενεργήσει, που πρέπει να δράσει. Και καμία φορά αν δεν βρεθεί κάποιος άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι να πάρουν ρίσκα και μεγάλες αποφάσεις στο συγκεκριμένο χρόνο με τέτοια πίεση και ένταση, έχουμε αυτές τις καταστροφές. Για παράδειγμα, στην Αθήνα γίνανε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα. Ναι, σωστά. Στη μία πυρκαγιά, κάποιοι άνθρωποι έδρασαν, υπήρξε καλύτερο συντονισμός. Κάποιοι άνθρωποι πήραν αποφάσεις πολύ γρήγορα και δεν θρυνήσαμε θύματα στην Κινέτα και έγινε ακριβώς το αντίθετο στη Ραφίνα. Εκτιμάτε ότι, δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα, αλλά το λέω γιατί έτσι σας ρώτησα και νωρίτερα, ότι εκτιμώ ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα, γενικά παθογένεια του ελληνικού κράτους, είναι ότι χάνουμε λίγο τον μπούσουλα. Ποιος έχει την ευθύνη, γιατί. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν το γνωρίζουμε, μπορεί να είναι και αυτό εμείς οι πολίτες πολλές φορές. Σε ποιον δηλαδή πρέπει να απευθυνθούμε, να ζητήσουμε το λόγο που λέει ο λόγος ή να απευθυνθούμε για ενημέρωση. Θεωρείτε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει περαιτέρω αυτό το τοπίο, δηλαδή του ποιος παίρνει την ευθύνη, για να πάρει, όπως λέτε τώρα πάρα πολύ σωστά, αυτή την πολύ σημαντική και σοβαρή και δύσκολη απόφαση σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Θέλει περαιτέρω ξεκαθάρισμα αυτό? Όχι, νομίζω ότι θέλει ένα καλό συντονισμό. Δηλαδή συντονισμό. Το ότι καθόμαστε κάτω και λέμε ότι κάνουμε βήματα, κάνουμε ένα τέτοια μορφή σχέδιο. Καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει. Mm. Ακριβώς ξέρει. Το θέμα είναι ο συντονισμός μεταξύ τους, γιατί δεν μπορεί να δρά ο καθένας όχι αυτόβουλα, ανεξάρτητα. Χρειάζεται να υπάρξει και συνεργασία. Χρειάζεται πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψουμε από κοινού. Αυτό δεν έχουμε κάνει, αυτό δεν ξέρουμε να κάνουμε. Καμιά φορά δεν το θέλουμε, δεν θέλει μια υπηρεσία να γνωρίζει τι κάνει η άλλη ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά καλή ετοιμότητα σε κάθε φορέα και στην περιφέρεια και στους δήμους και στην αποκεντρωμένη, περισσότερους και στην αποκεντρωμένη, αλλά η λέξη κλειδί είναι πραγματικά η συνεργασία όταν συμβεί το περιστατικό. Έτσι. Σε έκτακτη ανάγκη, όχι γενικά. Όταν έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς. Τι πρέπει να κάνουμε? Ακριβώς, με βήματα, γιατί η κατάσταση αυτή παίζεται μέσα σε μερικά λεπτά. Ναι. Δεν έχουμε περιθώριο χρόνο. Κυρία Κοζηράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Πάλι πέρασε ο χρόνος και πάρα πολλά δεν συζητήσαμε. Θα έχουμε το χρόνο να τα ξαναπούμε όμως, εύχομαι και ελπίζω. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.